Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι μεγάλη Τετάρτη, 15 Απριλίου, και αμέσως τώρα ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Super B. Θα ξεκινήσουμε το δελτίο μας με την αναφορά σήμερα του Νίκου Χαρδαλιά στην επίσημη ενημέρωση για τα κρούσματα αλλά και τα νέα μέτρα. Στην αναφορά του λοιπόν για τον περιορισμό κυκλοφορίας, τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας στην παραλιακή της Πάτρας από το Θεατράκιο και την Οδό Κανελοπούλου. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι παρατείνεται μέχρι τις 27 Απριλίου ο περιορισμός κίνησης πολιτών στην παραλία του Βόλου, καθώς και στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας και συγκεκριμένα στην περιοχή Νότιο Πάρκο και στην περιοχή Πλάζ Αγιάς. Επίσης αποφασίστηκε ο περιορισμός κίνησης πολιτών και στο προς τον Αιγιαλό πεζοδρόμιο, καθώς και προσωρινή απαγόρευση πρόσβασης εντός των λιμενικών εγκαταστάσεων, θεατράκι, μαρίνα και πάρκινγκ, και συγκεκριμένα από τη βόρεια πύλη του λιμανιού, από το θεατράκι δηλαδή, ως την περιοχή Πλάζ στην Οδό Κανελοπούλου. Ο περιορισμός τίθεται σε ισχύ από σήμερα και μέχρι τις 27 Απριλίου. Θα ισχύει για τις εξής μέρες και ώρες: Δευτέρα ως Παρασκευή από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί της επομένης και καθόλου το 24ωρο τα Σαββατοκύριακα. Η υλοποίηση του μέτρου που ανακοίνωσε ο κ. Χαρδαλιάς ξεκίνησε ήδη και στην περιοχή, στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας, στο συγκεκριμένο κομμάτι στην Ηρώο Πολυτεχνείο, όπου παρατηρήθηκε συνωστισμός τις προηγούμενες ημέρες, τοποθετήθηκαν ήδη και κάγκελα. Κάγκελα τοποθετήθηκαν το πρωί και στο τμήμα από Θεατράκι μέχρι την Πλά στην Πάτρα, προκειμένου να αποφευθεί ο συνωστισμός που παρατηρήθηκε τις τελευταίες ημέρες και να μην υπάρχει κίνδυνος διασποράς του κορονοϊού. Από νωρίς το πρωί, τα συνεργεία του Δήμου Πατρέων τοποθέτησαν τα κάγκελα και τις κορδέλες. Μετά και το περιορισμό της κίνησης στην περιοχή της Πλάς, παρατηρήθηκε τις τελευταίες μέρες ένας συνωστισμός και μάλιστα διαφόρων ηλικιών στην παραλιακή ζώνη από το Θεατράκι μέχρι και την Κανελοπούλου. Προχωράμε στην αυστηροποίηση της κίνησης των συμπολιτών μας. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πάτρεων, Ανδρέας Αθανασόπουλος, ανέφερε ότι είναι υποχρεωμένοι να προχωρήσουν στον περιορισμό της κίνησης, γιατί ο κίνδυνος της διασποράς του κορονοϊού εξακολουθεί να είναι μεγάλος. Είμαστε υποχρεωμένοι, ο κίνδυνος της διασποράς είναι μεγάλος. Προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο, στα πλαίσια μιας γενικότερης και επίπονης προσπάθειας που κάνει ο Δήμος μας, μέσω και των κοινωνικών υπηρεσιών, μέσω και των άλλων διευθύνσεων, να κρατήσουμε και να υπερασπιστούμε στα σημεία που συγκεντρώνεται ο κίνδυνος, με την μεγάλη προσέλευση των συμπολιτών μας, να το κρατήσουμε σε ένα επίπεδο ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την περιπέτεια που περνάει ο λαός μας. Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες είχε κλείσει το Νότιο Πάρκο και η Πλάζ με εντολή του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Νίκου Χαρδαλιά. Λοιπόν, Μαρία Ανδριέλου μαζί μας. Καλησπέρα, Μαρία. Καλησπέρα. Καταρχήν να αναφερθούμε σε ένα επεισόδιο που είχαμε πριν από λίγη ώρα στο επίμαχο αυτό κομμάτι που κλείστηκε πλέον με απόφαση της πολιτικής προστασίας, δηλαδή στην Ηρώων Πολυτεχνείου. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες ανθρώπων που ήταν στο σημείο, που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, υπήρξε διαπληκτισμός ενός άνδρα που περπατούσε στο μέρος που επιτρέπεται. Απαγορεύτηκε, Μαρία, να πούμε, και κυρίες και κύριοι, η κίνηση με οποιοδήποτε τρόπο στο κομμάτι που είναι προς τη θάλασσα. Στο άλλο κομμάτι επιτρέπεται, αλλά και πάλι με περιορισμό, να μην υπάρχει συνωστισμός κτλ. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ένας άνδρας, η αστυνομία βρέθηκε για να κάνει ελέγχους, διαπληκτίστηκε με τους αστυνομικούς οι οποίοι ζητούσαν τα χαρτιά, τα έγγραφα του συγκεκριμένου πολίτη, ο οποίος βγήκε να περπατήσει. Οι καταγγελίες λένε ότι ο άνθρωπος είχε έγγραφα και παρόλα αυτά οι αστυνομικοί προσπάθησαν ακόμη και χειροπέδες να του βάλουν. Υπήρξαν διαμαρτυρίες πολιτών για την ένταση που έχουν πάρει τα μέτρα και για το γεγονός ότι δεν έχουν πλέον πού να περπατήσουν και πού να αθληθούν στο παραλιακό κομμάτι της πόλης, και αυτές πριν από λίγη ώρα αυτές οι πληροφορίες έλεγαν ότι ο άνδρας προσήχθη, Μαρία, στην αστυνομική διεύθυνση. Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό της έντασης που επικρατεί κάποιες φορές μετά από αυτά τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Και αυτό που λένε πάρα πολύ μετά τα μέτρα στην παραλιακή είναι γιατί υπάρχουν το εφόσον δεν έχουν πολλά κρούσματα. Μάλιστα, καταγγελίες πάνω σε αυτό το περιστατικό που μόλις συνέφερες λένε ότι
Υπήρχαν κάποια άτομα στο απέναντι πεζοδρόμιο, όχι από την πλευρά της θάλασσας, αλλά από την άλλη πλευρά. Γι' αυτό και κλήθηκαν και τα περιπολικά της αστυνομίας να διαχειριστούν την κατάσταση, την νέα κατάσταση, και ειδοποιούσαν και τον κόσμο με ηχητικά σήματα να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας. Τώρα, είναι προφανές ότι το να πάμε με μια συνεννόηση ανθρώπινη μέχρι το τέλος των απαγορεύσεων εναπόκειται στην ανθρωπιά, την καλή διάθεση και την κατανόηση όλων, και των πολιτών κυρίως, αλλά και των αστυνομικών αρχών που καλούνται να ελέγξουν, καλούνται να κάνουν μια δύσκολη δουλειά. Είναι λίγες ακόμη μέρες, θα τις περάσουμε. Το γιατί, Μαρία, έχουν υπάρξει αυτές οι απαγορεύσεις, παρότι υπάρχει στην πανδημία μια πολύ μεγάλη μείωση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα και, όπως είπε ο κ. Τσιόδρας, είμαστε σε πολύ καλό σημείο, έχει απαντηθεί. Υπάρχουν οι απαγορεύσεις και συνεχίζονται για να μην ξανακυλήσουμε στην προηγούμενη κατάσταση. Είναι πολύ απλό. Απλώς ξαναλέω ότι χρειάζεται μια καλύτερη συμπεριφορά από όλους, από όλες τις πλευρές. Για το συγκεκριμένο περιστατικό θα έχουμε περισσότερα στα επόμενα δελτία μας. Τώρα, πάμε στο τι συμβαίνει στα νοσοκομεία. Έχουμε καταρχήν ένα μικρό παιδί διασωληνωμένο στο Ρίο. Ακριβώς. Σήμανε συναγερμός λοιπόν στις 11 το πρωί στο Καραμανδάνιο Αρχικά Νοσοκομείο Παίδων, όταν εκεί οι γιατροί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν, να διαχειριστούν περιστατικό σε ηλικία 15 χρόνων αγόρι από την Πάτρα, το οποίο διαγνώστηκε με σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Έκριναν λοιπόν οι γιατροί ότι πρέπει να διασωληνωθεί και ξεκίνησε η διαδικασία διακομιδής του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών ως νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό. Η ειδική μονάδα του ΕΚΑΒ, τηρώντας όπως πρέπει το πρωτόκολλο, πραγματοποίησε την διακομιδή. Μόλις έφτασε στο νοσοκομείο του Ρίου, μπήκε ο 15χρονος αρχικά στην απομόνωση της μονάδας. Να σας πω πως τελικά το παιδί βρέθηκε αρνητικό στον κορονοϊό και στα δύο τεστ που του έγιναν. Αρχικά έγινε ένα, αλλά ακολούθησε και ένα δεύτερο τεστ, και στα δύο όμως είναι αρνητικό. Να σας πω ακόμα πως το παιδί βρίσκεται σε βαριά κατάσταση, διασωληνωμένο στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου, με σοβαρή, όπως είπαμε, αναπνευστική ανεπάρκεια. Τώρα, επειδή μιλάμε για ένα παιδί, είναι προφανές ότι η σκέψη και οι ευχές όλων μας είναι μαζί με το παιδί σε αυτή τη μάχη που δίνει και με την οικογένειά του. Είναι σοβαρή η κατάστασή του. Οι γιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν όμως αυτή την κατάσταση. Μιλάμε για ένα νέο παιδί, δεν συνηθίζεται στον κορονοϊό να χτυπά αυτές τις ηλικίες, αλλά θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στις επόμενες ώρες. Μαρία, πάμε στην Λακαρνανία. Δεν βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό και τα δύο δείγματα που έγιναν δεν ήταν θετικά. Ναι, δεν ήταν θετικά. Είναι αρνητικό το παιδί στον κορονοϊό. Θέλω να πω ότι δεν συνηθίζεται σε αυτές τις ηλικίες να έχουμε τέτοια σοβαρή κατάσταση, όχι στον κορονοϊό. Έχουμε δύο μέχρι στιγμής αρνητικά τεστ. Θέλω να πάμε στην Λακαρνανία. Γιατί εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια αποδρομή της νόσου στη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει μια εστία προβληματική στην περιοχή του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου, που προβληματίζει τις αρχές, προβληματίζει και τους κατοίκους, και θα δούμε από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία, Μαρία. Μια ηλικιωμένη κυρία που είχε επαφή με την αφορμή μιας κηδείας με συγγενή της στην Αθήνα, που είχε κορονοϊό, ήταν και η πηγή της μετάδοσης του ιού στον επαγγελματία της υγείας από την Αίθουσα Λακαρνανία, ο οποίος νόσησε και χρειάστηκε νοσοκομειακή περίθαλψη. Βέβαια, μέχρι να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος πως έχει συμπτώματα, είχε ασκήσει την επαγγελματική του δραστηριότητα και επομένως είχε επαφές με αρκετούς πολίτες επί σχεδόν ένα πεντήμερο. Να θυμίσουμε εδώ πως από την ιχνηλάτιση έχουν επιβεβαιωθεί 3 κρούσματα από το περιβάλλον του γιατρού, όμως η κατάστασή τους δεν είναι σοβαρή και νοσηλεύονται σε κατοίκον περιορισμό στο Νεοχώρι. Βέβαια, ας ελπίσουμε ότι και εδώ τα περιοριστικά μέτρα θα κάνουν τη δουλειά τους. Τώρα, αυτή η αποκάλυψη που γίνεται έχει μια αξία. Θα την επαναλάβουμε την κουβέντα σε λίγο με τον συνάδελφο του Σοκράτη, τον Στέλιο από το Μεσολόγγι, ο οποίος θα μας δώσει και το στίγμα των όσων έγιναν. Επετράπει λοιπόν στην οικογένεια μιας ηλικιωμένης που πέθανε στην Αθήνα και είχε καταγωγή από τη συγκεκριμένη περιοχή του Αιτωλικού και του Νεοχωρίου να γίνει κηδεία της στο χωριό. Ενώ ήμασταν στην περίοδο που είχαμε πάρα πολλά συμπτώματα σε όλη την Ελλάδα, στην Λακαρνανία ακόμη δεν υπήρχε επιβεβαιωμένο κρούσμα. Δυστυχώς αυτή η απόφαση φαίνεται να οδήγησε στο να κολλήσει καταρχήν ο γιατρός από
την πηγή την πρώτη, δηλαδή τη συγγενή της ηλικιωμένης που είχε χαθεί, που είχε έρθει από Αθήνα. Αυτή λοιπόν η μετακίνηση που επετράπει φαίνεται ότι οδήγησε σε αυτά τα κρούσματα που έχουμε προς το παρόν και θα δούμε γιατί δόθηκε αυτό το OK από τις τοπικές αρχές να μεταφερθεί η σωρός της γυναίκας από την Αθήνα στο χωριό για να κηδευτεί. Ενώ αυτό δεν συνηθίζεται στις ημέρες του κορονοϊού πουθενά. Λοιπόν, πάμε στον 50χρονο από την Ηλία και στην Επανετολακαρνανία, επαναλαμβάνω, θα επανέλθουμε, θα δούμε και φωτογραφίες σημερινές σε λίγο από την ερημιά που υπάρχει στα χωριά εκεί. Μαρία, πάμε στην Ηλία για τον 50χρονο, ο οποίος νοσεί πολύ περισσότερες μέρες από αυτές που γνωρίζαμε ότι νοσούν τα... Πάμε σε μια διαφορετική, σπάνια θα λέγαμε, περίπτωση, όπως φαίνεται. Ένας 50χρονος αποτελεί μία από τις μόλις τρεις περιπτώσεις ασθενών που έχουν καταγραφεί στη χώρα μέχρι σήμερα, όπως λένε και οι γιατροί. Ο άνδρας λοιπόν διαγνώστηκε με κορονοϊό πριν από 40 ημέρες και συνεχίζει μέχρι σήμερα να νοσεί, αφού τα 4 τεστ που έχει κάνει όλο αυτό το διάστημα βγαίνουν θετικά. Ο άνδρας ήταν ένας από τους εκδρομείς στα Ιεροσόλυμα. Εμφάνισε συμπτώματα μία εβδομάδα μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα και χρειάστηκε να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για 10 ημέρες. Από τότε μέχρι σήμερα, ένα μήνα δηλαδή μετά το εξιτήριό του, κάνει κάθε εβδομάδα το τεστ και κάθε φορά βγαίνει θετικός στον κορονοϊό, παρότι δεν εμφανίζει καθόλου συμπτώματα. Σύμφωνα με την σύζυγό του, δεν τους έχουν δώσει μια έτσι ξεκάθαρη απάντηση. Τους είπε μια γιατρός, σύμφωνα με τα όσα είπε η σύζυγος, ότι είναι η τρίτη περίπτωση σε όλη την Ελλάδα που συνεχίζει να είναι θετικός τόσες μέρες. Τώρα, σύμφωνα με τον καθηγητή παθολογίας, τον κύριο Γόγο, οι 40 μέρες είναι από τα μεγαλύτερα διαστήματα που χρειάζεται προκειμένου να βγει ένα τεστ αρνητικό. Και μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπάρχει περίπτωση σε μερικούς ανθρώπους, παρότι έχει περάσει μεγάλο διάστημα, ειδικά όταν είναι ήπια τα συμπτώματα, να παραμείνει έστω και ελάχιστο υλικό φορτίο εκεί που το ελέγχουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Γόγος ανέφερε ακόμα πως κατά πάσα πιθανότητα δεν μεταδίδεται ο ιός μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά για λόγους ασφαλείας πρέπει να τηρούνται οι κανόνες της καραντίνας. Προφανώς. Πάμε στο Αίγιο τώρα, γιατί εδώ ένας κουρέας την πάτησε. Μαρία, πες μας την είδηση. Συνελήφθη επί το έργο, έτσι. Ακριβώς, επαυτοφόρο σύλληψη ενός 41χρονου ιδιοκτήτη κουρίου. Σε συνοικία του Αγίου προχώρησαν άνδρες της ομάδας Δίας σήμερα το μεσημέρι, με την κατηγορία της παράβασης της κείμενης νομοθεσίας περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών. Συγκεκριμένα, ο κουρέας συνελήφθη να κουρεύει έναν πελάτη του, ενώ στο χώρο αναμονής βρισκόταν ένας ακόμη πελάτης. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στο τμήμα, μιας και κινήθηκε εναντίον του η σχετική ποινική διαδικασία ενώπιον της εισαγγελέας πλημελιωδικών Αιγείου. Παράλληλα, επεβλήθη στον 41χρονο πρόστιμο 5.000 ευρώ, ενώ στους δύο πελάτες επεβλήθη πρόστιμο των 150 ευρώ. Να, θα είναι το πρόστιμο των 5.000, το πολύ αυστηρό πρόστιμο για τους επαγγελματίες ή τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που ανοίγουν τα καταστήματά τους και εργάζονται παρά τις απαγορεύσεις. Πάντως, ας τον αντιμετωπίσουν με μια επίοικια, γιατί μπορεί να τον χρειαστούμε το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω πόσο θα αντέξουμε κάποιοι από εμάς, γιατί το γεγονός ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι επαγγελματίες δημιουργεί πρακτικά προβλήματα σε αρκετό κόσμο. Πάντως, ότι σύμφωνα με το σχέδιο. Προφανώς και αυτοί όμως, γιατί. Ναι, Μαρία. Πάντως, σύμφωνα με τα όσα ακούγονται και με το σχέδιο, όταν έρθουν τα μέτρα, τα κομμωτήρια είναι και αυτά που θα ανοίξουν πρώτα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στο ΣΟΕ, ο κύριος Τσιόδρας, ο οποίος ανακοίνωσε σήμερα 22 νέα κρούσματα του κορονοϊού στη χώρα μας, ενώ δήλωσε με σαφήνεια πως είναι πολύ νωρίς ακόμη να μιλήσουμε για ημερομηνία χαλάρωση των μέτρων. Σήμερα ανακοινώνουμε 22 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 2.192, εκ των οποίων το 56,4% αφορά άνδρες. 559 κρούσματα, δηλαδή το 25,5%, θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό. 899 είναι επαφές γνωστού κρούσματος. 72 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 15, ήδη το 19,7% είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 82% έχει υποκείμενο νόσημα, είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.
29 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ. Τέλος, έχουμε έναν ακόμη καταγεγραμμένο θάνατο και 102 θανάτους συνολικά στη χώρα. 28 ήταν γυναίκες, το 27,5% και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 73 έτη και το 89,2% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Έχουν συνολικά ελεγχθεί 50.771 κλινικά δείγματα. Σε πρόσφατη προβολή των εκτιμήσεων μετάδοσης του ιού την περίοδο μετά την πανδημία, επιστημονική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ χρησιμοποίησε γνωστά δεδομένα για τις επιδράσεις της εποχικότητας και της ανοσίας από άλλους κορονοϊούς. Με αυτά τροφοδότησε ένα μαθηματικό μοντέλο που αφορά την πορεία του νέου ιού. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εκτιμήσεις. Το μοντέλο εκτιμά πως θα υπάρχουν νέα επιδημικά κύματα του ιού τους επόμενους χειμώνες, μετά το αρχικό σοβαρό κύμα που έχουν νιώσει περισσότερες χώρες. Αυτό είναι γνωστό και για άλλους κοροναϊούς και ισχύει. Οι κορονοϊοί αποτελούν κύρια αιτία ενός κοινού κρυολογήματος, κάποτε σοβαρού, κάθε χειμώνα. Εάν δεν υπάρξουν άλλα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη ένα καλό εμβόλιο, μια επιτυχής θεραπεία, τότε τα μέτρα αυτά που ζούμε όλοι μας, με στόχο την επάρκεια του συστήματος υγείας κάθε περίοδο, θα είναι το κρίσιμο σημείο για την επιτυχή αντιμετώπιση του ιού μέχρι να χτιστεί αυτό που ονομάζουμε συλλογική ανοσία. Ακούγεται όλο και περισσότερο συζήτηση για θεραπευτικά σχήματα και εμβόλια. Εμείς ελπίζουμε να έχουμε περισσότερα ενθαρρυντικά νέα τις επόμενες εβδομάδες για τα φάρμακα και τους επόμενους μήνες για τα εμβόλια. Φάρμακα που χρησιμοποιούνταν για άλλες ασθένειες τώρα μελετώνται με στόχο τον κορονοϊό. Περισσότερα από 70 εμβόλια είναι σε φάση ανάπτυξη αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Μόνο ένα από αυτά τα εμβόλια είναι σε φάση 2, δηλαδή δίνεται λόγω υποσχόμενων αρχικών ευρημάτων σε μεγαλύτερο πληθυσμό εθελοντών, με στόχο την ανίχνευση ανεπιθύμητων ενεργειών και τις κατάλληλες δόσεις. Κύριος Χαρδαλιάς, τώρα, εκτός από τις ανακοινώσεις για τις απαγορεύσεις στην παραλιακή της Πάτρας και του Βόλου, επανέλαβε την έκκληση προς όλους τους πολίτες να μην μετακινηθούν τις ημέρες του Πάσχα, αλλά και τη διαβεβαίωση ότι θα υπάρχουν αυστηρότατοι έλεγχοι παντού. Γίνεται πολλή συζήτηση και φτάνουν πολλά ερωτήματα για το τι ισχύει την ημέρα του Πάσχα. Ισχύει ότι και τις υπόλοιπες ημέρες. Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις σε μέρες, δεν ξέρει ούτε από γιορτές, ούτε αν είναι Πάσχα ή όχι. Ισχύουν λοιπόν όλα τα μέτρα που έχουμε πάρει στο ακέραιο. Να το επαναλάβω ακόμη μια φορά. Οι μετακινήσεις επιτρέπονται μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους, στους οποίους δεν περιλαμβάνονται οι μετακινήσεις σε σπίτια συγγενών και φίλων για την Ανάσταση ή την Κυριακή του Πάσχα. Τέτοιος λόγος μετακίνησης δεν υπάρχει και ας μην έχει κανείς αμφιβολία ότι θα επιβληθούν τα προβλεπόμενα πρόστιμα, όπως και τα πρόστιμα για τις υπαίθριες συγκεντρώσεις. Ρωτούν συνεχώς κάποιοι αν θα στείλουμε την αστυνομία. Νομίζω ότι ως κοινωνία έχουμε δείξει μεγάλη ωριμότητα, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι αφήνουμε στην άκρη τις συνήθειές μας, προκειμένου να προασπίσουμε ένα υπέρτερο αγαθό που δεν είναι άλλο από την υγεία. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο και σίγουρα δεν έχουμε ανάγκη να μας το πει η αστυνομία, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει να παρεμβαίνει εκεί που παραβιάζονται οι νόμοι του ελληνικού κράτους. Θα περάσουμε λοιπόν το φετινό Πάσχα στο σπίτι, με τους ανθρώπους που μένουμε μαζί και μόνο με αυτούς. Το αρνί ή θα το ψήσουμε μόνοι μας στο σπίτι ή στο φούρνο της γειτονιάς. Θα πάμε προφανώς και στο φούρνο και στο ζαχαροπλαστείο της γειτονιάς να αγοράσουμε γλυκά. Θέλω να το επαναλάβω. Ένα είναι το μεγάλο στοίχημα της ημέρας. Μη θέσουμε σε κίνδυνο τη ζωή μας και τη ζωή των ηλικιωμένων που, όπως δείχνουν καθημερινά οι στατιστικές, είναι οι πλέον ευάλωτοι. Δεν πρέπει να καταστρέψουμε σε λίγες ώρες όλα αυτά που έχουμε καταφέρει με σκληρή προσπάθεια και με πολλές, μα πάρα πολλές στερήσεις εδώ και πολλές εβδομάδες. Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ σε ακόμα ένα ζήτημα που προκύπτει συχνά τις τελευταίες ημέρες και στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος καθηγητής. Έχει ξεκινήσει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μια συζήτηση σχετικά με τη σταδιακή άρση μέτρων. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κούραση, όμως πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας. Η όποια άρση θα ξεκινήσει σταδιακά όταν κριθεί ότι δεν υπάρχουν πλέον οι λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή των μέτρων. Τα δεδομένα που συγκεντρώνουμε καθημερινά λοιπόν θα μας δείξουν τι πρέπει να κάνουμε και κυρίως πότε πρέπει να το κάνουμε. Η κυβέρνηση προφανώς και προετοιμάζεται με σχέδιο και μέθοδο, μελετώντας όλα τα δεδομένα καθημερινά. Τα μέτρα όμως ισχύουν ως 27 Απριλίου και το μόνο μας μέλημα πρέπει να είναι το πώς θα τα τηρήσουμε ευλαβικά. Αυτό και μόνο. Υπομονή λοιπόν, ώστε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη οριστικά, για τα αισιόδοξα σημάδια που βλέπουμε, αν χαλαρώσουμε, μπορούν εύκολα, πολύ εύκολα πιστέψτε με, να ανατραπούν. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να δούμε κάτι απίστευτο. Να συναντήσουμε τον κύριο Μπόκαρη καταρχήν, τον φοροτεχνικό και εκπρόσωπο
των φοροτεχνικών της περιοχής της Αχαΐας. Κύριε Μπόκαρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι ξεκίνησε η καταβολή των 800 ευρώ στους δικαιούχους, στους εργαζόμενους που είχαν δηλωθεί στο σύστημα Εργάνη έως τις 10 Απριλίου, σωστά? Σωστά. Όσοι είχαν κάνει τη δήλωση μέχρι τις 10 Απριλίου, πήγαν ήδη από τώρα το απόγευμα τα χρήματα και είναι οι πρώτοι που έχουν πληρωθεί για τα 800 ευρώ. Είναι το πρώτο από τα τρία κύματα. Το πρώτο από τα τρία κύματα. Τώρα πάμε στην περίπτωση ενός συγκεκριμένου εργαζόμενου σε πατρινή επιχείρηση, το ονοματεπώνυμο του οποίου είναι στη διάθεσή μας, ο οποίος πήρε τα 800 ευρώ, μάλλον μπήκαν τα 800 ευρώ σήμερα στο λογαριασμό του ως ενίσχυση η προβλεπόμενη. Ο άνθρωπος, κύριε Μπόκαρη, είχε στο λογαριασμό του 4.500 ευρώ και με το που μπήκε... Είχε 4.500 ευρώ μείον. Επειδή προϋπήρχε μια κατάσχεση από την εφορία, ναι, και με το που μπήκαν τα 800 ευρώ μέσα, το 4.500 πήγε στα 3.700. Μισό λεπτό. Άρα του αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορέσει να πάρει τα χρήματά του. Του κατασχέθηκε λοιπόν, είχε, πείτε μας για να καταλάβουμε πόσα χρήματα είχε στο λογαριασμό του και πόσα βρήκε, αν δεν βρήκε τα 800 επιπλέον. Προϋπήρχε μία κατάσχεση από την εφορία, ναι, της τάξης των 4.500 ευρώ. Δηλαδή, στο λογαριασμό του μέσα φαινόταν μείον 4.500 ευρώ. Μείον 4.500, ωραία. Για χρέος που είχε από την εφορία. Με το που μπήκαν τα 800 ευρώ στο λογαριασμό του, αυτομάτως τα 4.500 γίνανε μείον 3.700. Που σημαίνει ότι συμψήφισε η τράπεζα κατευθείαν το χρέος με τα 800 ευρώ. Μάλιστα. Άρα εδώ είναι ακόμη χειρότερο. Γιατί αρχικά είχα και εγώ αντιληφθεί ότι ο άνθρωπος είχε κάποια λεφτά στο λογαριασμό του και επειδή μπήκαν τα 800 και υπερεύει το ακατάσχετο, του κατασχέθηκαν. Δεν είχε καθόλου χρήματα. Δεν είχε καθόλου χρήματα. Αυτό είναι μεγάλο. Είναι άσχετα τα χρήματα και υπάρχει διαταγή από την ΑΔΕ. Έδωσε αυτή τη διαταγή στον εργαζόμενο να πάει το πρωί στην τράπεζα μέσω στη δείξη να ξεμπλοκάρει τα χρήματα, γιατί τα χρήματα είναι μέσα στο λογαριασμό του, αλλά δεν μπορεί να τα πάρει. Να του τα ξεμπλοκάρει τα χρήματα και να μπορέσει να κάνει ανάλυση. Αλλά αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μέσα στο ταμείο και όχι από το μηχάνημα απέξω. Εδώ μιλάμε για ανοησία των αρμοδίων που δεν έχουν προβλέψει αυτές τις περιπτώσεις. Υποτίθεται ότι η κυβέρνηση έχει πει με σαφήνεια. Και ο Πρωθυπουργός και όλοι οι υπουργοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα των μέτρων. Ότι αυτά τα βοηθήματα που ανακοινώνονται είναι ακατάσχετα. Άρα λοιπόν, πολλό δε μάλλον σε εργαζόμενους, σε φτωχούς ανθρώπους που περιμένουν με αυτά τα 800 ευρώ να κάνουν Πάσχα, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κατασχέσεις. Ο συγκεκριμένος εργαζόμενος απασχολείται σε πολύ γνωστό εστιατόριο της πόλης, έχει να δουλέψει τόσο μεγάλο διάστημα, περίμενε αυτά τα χρήματα και τα περιμένει ο άνθρωπος για να κάνει Πάσχα και προφανώς έπαθε σοκ, κύριε Μπόκαρη, έτσι. Έπαθε σοκ. Αύριο είναι τελευταία μέρα πριν το Πάσχα που δουλεύουν οι τράπεζες, οι οποίες θα έχουν και κόσμο λόγω των 800 ευρώ, θα πάνε ο κόσμος να κάνει ανάλυση και θα πάει μια ολόκληρη μέρα στην τράπεζα προκειμένου να ξεμπλοκάρει τα χρήματά του. Μάλιστα. Απίστευτο. Απίστευτο. Κουράγιο να το ευχηθούμε και σε εσάς που θα ασχοληθείτε με την υπόθεση να μπορέσετε να, αύριο να εξυπηρετηθεί ο άνθρωπος και να πάρει τα χρήματά του. Μετά επαναλαμβάνω από αυτήν την ανοησία να μην προβλεφθεί κατάσχεση πουθενά όπως έχουν ανακοινώσει οι αρμόδιοι υπουργοί. Δεν είναι μόνο ίδιος. Υπάρχουν πολλοί ήδη με αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες αυτά και ελπίζω να έχουμε και απαντήσεις από τους αρμόδιους και τη εφορία στην περιοχή, κυρίως όμως από τους πολιτικούς προϊσταμένους, γιατί δεν προβλέφθηκε να αρθούν οι κατασχέσεις όπως είχαν υποσχεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Πείτε μου τώρα κάτι, εάν ξεκίνησε με ομαλότητα κατά τα λοιπά η καταβολή των 800 ευρώ και φυσικά θα συνεχιστεί αύριο, έτσι. Συνεχίζεται για το πρώτο κύμα για αυτούς που έχουν υποβάλει μέχρι τις 10 Απριλίου τις αιτήσεις. Με όσους έχω επικοινωνήσει, θα πάρει κανονικά τις αιτήσεις αυτές. Τώρα τα προβλήματα, αν δημιουργηθεί, θα δούμε αύριο. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν έχουν υπάρχει για να δουν στην τράπεζα αν θα πάρει τα χρήματα. Μάλιστα.
Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας, δεν έχουμε πολύ καλή σύνδεση. Είδατε και στο τίτλο μας, κυρίες και κύριοι, ότι στο μεταξύ η κυβέρνηση, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών άνοιξαν σήμερα, μέσα στην πανδημία, και την πλατφόρμα για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, ταλαιπωρώντας ουσιαστικά τα λογιστικά γραφεία για τους φορολογούμενους, καθώς αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή να μιλάμε για φορολογικές δηλώσεις, είναι η στιγμή να τελειώσει η διαδικασία με το θέμα των επιδομάτων. Δεν ξέρω, μπορούμε να δούμε τον κύριο Μπόκαρη πάλι. Τον έχουμε κλείσει τον κύριο Μπόκαρη, γιατί είχαμε ένα πρόβλημα στη γραμμή. Να πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο θέμα μας, το οποίο αφορά αυτό που σας λέγαμε προηγουμένως, που σας λέγαμε μάλλον στο χθεσινό μας δελτίο, με το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Υπήρξε μια καταγγελία η οποία πήρε δημοσιότητα, ότι το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μέδρα την Πάτρα ζητά από τους φοιτητές να προπληρώσουν μέσα στον κορονοϊό τα δίδακτρα του 2021. Θα δούμε στο ρεπορτάζ τι απαντάει η διοίκηση του ΕΑΠ. Την έντονη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν αρκετοί φοιτητές του ΕΑΠ Πατρών μετά την ενημέρωση που έλαβαν μέσω ενός email για την καταβολή των διδάκτρων τους με διαφορετικό τρόπο και μάλιστα με μέρος των χρημάτων να τους ζητείτε μέσα στον Ιούνιο. Μέχρι τώρα η πληρωμή γινόταν από τον Αύγουστο και μάλιστα σε 5 δόσεις αντί για 3. Ο Ηλίας Γκοτσόπουλος, διοικητικός διευθυντής του ΕΑΠ Πατρών, απαντά για το λόγο που προχώρησαν σε αυτή την απόφαση εν μέσω κορονοϊού. Ο τρόπος πληρωμής στο ΕΑΠ διαμορφώθηκε ως εξής. Είτε μία μετρητής καταβολή, εφάπαξ καταβολή, είτε τρεις δόσεις, είτε με πιστωτική κάρτα 8 δόσεις, ενώ συζητείται ακόμα με τις τράπεζες σε περίπτωση αυτές οι 8 δόσεις να επεκταθούν σε 12. Η αλλαγή που υπάρχει σε σχέση με πέρσι είναι ότι πρώτον, οι 8 δόσεις πιθανότατα θα γίνουν 12 με την πιστωτική κάρτα και ότι οι 3 δόσεις ήταν πέρσι 5. Τι πρόβλημα δημιουργούσε αυτό? Οι 5 δόσεις πήγαιναν την πληρωμή μέχρι και τον τέλος Οκτωβρίου, ενώ τώρα τη μεταφέρουμε στο τέλος Αυγούστου. Οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν 2 από τις 3 δόσεις χωρίς να έχουν σαφή εικόνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, καθώς όσοι δεν περάσουν στις εξετάσεις του Ιουνίου έχουν τη δυνατότητα να τις επαναλάβουν στα τέλη Ιουλίου. Ωστόσο, θα πρέπει ήδη να έχουν πληρώσει δόσεις των μαθημάτων του επόμενου έτους. Ωστόσο, από πλευρά ΕΑΠ έγινε γνωστό ότι έως 10 Μαΐου θα υπάρξει ανακοίνωση για το πρόγραμμα των εξετάσεων και σίγουρα θα έχουν τα αποτελέσματα όταν γίνει η καταβολή των χρημάτων. Μέχρι 10 Μαΐου, και αυτό είναι μια είδηση που θα έχετε τώρα, το Πανεπιστήμιο μας, βλέποντας και την κατάσταση ότι μάλλον λέω πάλι, ομαλοποιείται, θα έχουμε βγάλει πρόγραμμα ημερομηνιών εξετάσεων και τρόπου εξετάσεων. Mm-hmm. Άρα, αν μιλάμε ότι 15 Ιουνίου θα αρχίσει κάποιος να δηλώνει τα μαθήματα, πιθανολογούμε βασίμως ότι τότε θα έχουμε και αποτελέσματα από ένα τμήμα μεγάλο των εξετάσεών μας. Άρα δεν θα κληθεί κάποιος, χωρίς φυσικά να ξέρει το αποτέλεσμα της εξέτασής του, να προγραμματίσει την επόμενη χρονιά. Αλλήμωνο, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία των φοιτητών και το Πανεπιστήμιο δεν είναι ενάντια σε αυτούς. Αν είναι κάποιος φοιτητής μας, ο οποίος βρίσκεται σε ένα νησί και πρέπει να έρθει στην ενδοχώρα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα για να δώσει εξετάσεις, η μετακίνησή του, η διαμονή του και η επιστροφή του και η διατροφή του για 2 μέρες θα του στοιχήσουν 300 ευρώ. Αυτά τα χρήματα θα τα γλιτώσει, διότι εμείς μελετάμε τις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Να του δώσουμε δυνατότητα εφόσον το επιθυμεί. Και αυτό είναι ένα σημαντικό για το φοιτητή μας. 300 ευρώ είναι ένα εξάμεινο για τους φοιτητές μας. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο θέμα της ετωλακανανίας τώρα και θα πάμε να ακούσουμε την τηλεφωνική μας σύνδεση με τον Σοκράτη, τον Στέλιο, τον συνάδελφο. Καλησπέρα, Σοκράτη. Καλησπέρα από το Μεσολόγγι. Καλησπέρα στο Μεσολόγγι, που υπάρχει μια ανησυχία σε ένα μέρος του Δήμου σας, Σοκράτη μου. Κυρίως ναι. Στο κομμάτι όπου το κρούσμα του γιατρού δημιούργησε το αρχικό ζήτημα και συνέχεια τα επόμενα 3 που έχουν επιβεβαιωθεί. Έχουμε συνολικά 4. Δεν ξέρω, θα δούμε σε λίγο και αν έχουμε και τις εικόνες από τον Νεοχώρη. Εδώ τις βλέπουμε, όπου είναι πραγματικά... Ναι. Ένας έρημος τόπος, είναι σημερινές εικόνες από τον κεντρικό δρόμο του Νεοχωρίου. Μιλάμε, για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, για μια κωμόπολη που έχει πληθυσμό πάνω από 4.000 κόσμο. Σοκράτη, τι γίνεται εκεί? Συνεχίζεται η χνηλάτιση?
Η χμηλάτιση συνεχίζεται κανονικά. Έχουν ήδη πάρθει αρκετά δείγματα και σήμερα και περιμένουμε τις απαντήσεις αύριο. Η αλήθεια είναι ότι στις τελευταίες μέρες η εικόνα έχει αλλάξει τελείως στους Σινιάδες και στο Τολικό, στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου Μεσολογγίου. Ο κόσμος εύλογο είναι ότι πλέον ανησυχεί, γιατί τα κρούσματα είναι δίπλα στην πόρτα του. Από ό,τι πληροφορούμαστε από τις αρμόδιες αρχές, κάνουν τα δέοντα, τηρούν όλα τα πρωτόκολλα. Ο ΕΟΔΗ και η πολιτική προστασία έχουν επιληφθεί και αναμένουμε πληροφορίες σχετικά με πιθανά νέα κρούσματα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για κρούσμα στο Αιτωλικό. Είναι κάποιοι αλλοδαποί που διαμένουν στο Αιτωλικό και πιθανολογείται ότι είναι... ίσως είναι θετική. Δεν μπορούμε όμως να πούμε με ασφάλεια. Πρέπει να περιμένουμε καλύτερα τα αποτελέσματα. Αυτό είναι τωρινό που μας λες. Είναι νέα πληροφορία για κρούσμα στο Αιτωλικό. Και αν είναι σε αλλοδαπούς που διαμένουν, σε ποιες συνθήκες, ο κράτη μου? Κοιτάξτε, είναι γνωστό πως διαμένουν οι αλλοδαποί στην περιοχή. Κάποιοι έρχονται για αγροτικές εργασίες, μένουν αρκετοί μαζί. Αρκετοί μαζί. Έχει υπάρξει μια προσπάθεια να διαχωριστούν, να υπάρξουν λίγο καλύτερες συνθήκες, γιατί είναι εύλογο ότι ο κόσμος ανησυχεί και πρέπει να προσέχουμε πολύ περισσότερο όλοι μας. Και αυτοί και όλο και ο ντόπιος πληθυσμός. Τα πράγματα, έστω αν στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν εξομαλυνθεί, φαίνεται ότι πήγαν καλύτερα. Εμάς μας χτύπησε λίγο στο τέλος την πόρτα ο ιός, αλλά με υπομονή και με ψυχραιμία και χωρίς πανικό θα το ξεπεράσουμε. Τώρα, πες μου κάτι πριν κλείσουμε. Υπήρξε η πληροφορία ότι το πρόβλημα δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι επετράπη να γίνει μια κηδεία ηλικιωμένης που έχασε τη ζωή της στην Αθήνα, να γίνει στο χωριό, να γίνει δηλαδή στην περιοχή εκεί. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Γιώργο, να μην μπούμε σε πληροφορίες. Δεν χρειάζεται στο συγκεκριμένο να μπούμε σε πληροφορίες. Δεν έχω τόσο καλή ενημέρωση. Οι απόψεις δίστανται και δεν θέλω να τοποθετηθώ. Μάλιστα. Να μην λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα ξέραμε 100%. Ναι. Πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ωραία. Κλείνοντας, πες μου κάτι. Υπάρχει εκεί τήρηση όλων των μέτρων? Δεν έρχεται κόσμο στα χωριά του λόγω των μέτρων απαγόρευσης? Όχι, και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει τήρηση και η αλήθεια είναι ότι η αστυνομία τις τελευταίες 2-3 μέρες έχει εντείνει πολύ την παρουσία της και στα χωριά και στην πόλη του Μεσολογγίου, γιατί ο κόσμος έβλεπε ότι τα πράγματα πηγαίναν καλύτερα μέχρι να ανακαλυφθεί το πρώτο κρούσμα. Είχε λίγο πάρει κάποιες ελπίδες παραπάνω, μπορεί να κυκλοφορήσει λίγο περισσότερο. Στο Νεοχώρι και στους Σινιάδες είναι αγροτικές περιοχές, ήταν διαφορετική κάπως η κατάσταση. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο αυστηρές τα μέτρα, πολύ πιο αυστηρά και πραγματικά μένουμε σπίτι με την όλη... Το βλέπουμε και στην εικόνα μας εδώ ότι μένουν σπίτι. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Ξέρω ότι βρίσκεστε σε οργασμό συσκέψεων και δουλειάς για να μπορέσετε κι εσείς να βοηθήσετε στην υλοποίηση των μέτρων. Πάμε τώρα σε ενδιαφέροντα στοιχεία, όχι όμως ενθαρρυντικά, έρευνα της ΓΕΣΕΒΕ για το πώς θα βρεθεί η αγορά την επόμενη μέρα της αναστολής των μέτρων απαγόρευσης. Εκτιμάται λοιπόν ότι έως και μία στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσουν αν δεν υπάρξει μεγάλη ένεση ρευστότητας την επόμενη μέρα. Μία στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσει μετά την άρση των μέτρων που έχουν ληφθεί, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορονοϊού. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει από τα βασικά ευρήματα έκτακτης έρευνας του Ινστιτούτου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Νομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Τα βασικά ευρήματα της έκτακτης έρευνας είναι τα εξής. 7 στις 10 επιχειρήσεις που συνεχίζουν να λειτουργούν κατέγραψαν μείωση του τζίρου τους. 7 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων θα είναι η έλλειψη ρευστότητας. 1 στις 7 επιχειρήσεις ενδέχεται να κλείσουν μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. 9 στις 10 επιχειρήσεις θεωρούν ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας θα πρέπει να επεκταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες. Όπως σημειώνεται, μόλις τα τελευταία 2 χρόνια οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις είχαν αρχίσει αργά αλλά σταθερά να ανακάμπτουν από την δεκαετή οικονομική κρίση, οι συνέπειες της οποίας είναι εντονότερες για αυτές.
Υπενθυμίζεται από την ΓΕΣΕΒΕ ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις απασχολούν 0 έως 49 άτομα προσωπικό, αποτελούν το 99% των ελληνικών επιχειρήσεων και προσφέρουν το 80% των θέσεων απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, και το ξέσπασμα της πανδημίας έρχεται να δημιουργήσει μια νέα πολυεπίπεδη κρίση, οι επιπτώσεις της οποίας δεν είναι δυνατόν ακόμα να υπολογιστούν όπως σημειώνεται. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και χαρακτηρίζονται ως ραχοκοκαλιά της οικονομίας, και η διάρρηξη της ραχοκοκαλιάς της οικονομίας ισοδυναμεί με διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Νομίζω ότι θα είναι μεγάλη ζημιά και θα αποτυπωθεί πολύ σύντομα στα ταμεία αυτών των επιχειρήσεων. Με το που θα ανοίξουμε θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πάρα πολλά ενοίκια, επιταγές, το ρεύμα και ένα σωρό άλλες υποχρεώσεις, προμηθευτές, κάποια πράγματα τα οποία έχουν πάει πίσω. Και θα έρθουν ξαφνικά συγκεντρωμένα όλα, θα τα δούμε μπροστά στην πόρτα μας. Σημειώνεται ότι η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα περιβάλλον όπου η γενική αίσθηση είναι ότι τα περιοριστικά μέτρα θα έρθουν μέχρι τα τέλη Μαΐου και θα υπάρξουν οι προϋποθέσεις για σταδιακή επαναφορά στην οικονομική και κοινωνική κανονικότητα. Λοιπόν, Δημήτρης Χωρίτος, ο συνάδελφος μαζί μας, για να πάμε τώρα και στο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνει ο κορονοϊός. Και φαίνεται, Δημήτρη, σε μία ακόμη δημοσκόπηση να είναι ευνοϊκό για τη Νέα Δημοκρατία, να είναι ευνοϊκό για την κυβέρνηση. Αλήθεια είναι αυτό, δεν χρειαζόταν δημοσκόπηση, Γιώργο. Άπαντες ομολογούν ότι σε ό,τι αφορά το θέμα της υγείας η κυβέρνηση πήγε όχι πολύ καλά, άριστα, και εκ του αποτελέσματος φαίνεται. Εξού και η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η οποία λέει ότι υπερδιπλασίασε τα ποσοστά της Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, 43,6% το κυβερνών κόμμα, 20,3 μόλις ο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε, είναι τεράστια η διαφορά, και αυτό δεικνύει ευθέως την αποδοχή του κόσμου στην κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη τουλάχιστον περίοδο. Χρονική στιγμή, η, οποία, ναι. Η κυβέρνηση, Δημήτρη, είναι προφανές ότι σε μία από τις πολλές δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τελευταία φαίνεται να πιστώνεται την πολύ καλή κατάσταση την οποία βρέθηκε η Ελλάδα, κυρίως σε σχέση με γειτονικές μας χώρες της αναπτυγμένης, θα το έλεγα κανείς, Ευρώπης, στο θέμα του κορονοϊού. Και γι' αυτό το λόγο φαίνεται ότι είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις σε διψήφιο αριθμό μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Και επίσης ένα ποσοστό, μία παράμετρος του Γκάλο που δεικνύει αυτά που είπες, Γιώργο, που τα επαληθεύει, είναι ότι σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, 63,1% απαντά ότι κατάλληλος είναι, καταλληλότερος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και μόλις το 17,8% ο Αλέξης Τσίπρας, ένα 20% λέει κανένας από τους έχει δύο. Έχει κερδίσει, έχεις δίκιο, έχει κερδίσει και προσωπικά πόντους ο κ. Μητσοτάκης από αυτήν την υπόθεση του κορονοϊού, από αυτή την περιπέτεια που περνάμε και εμείς ως χώρα. Και γι' αυτό το λόγο, Δημήτρη, φαίνεται ότι δέχεται όλο και περισσότερες εισηγήσεις. Μάλιστα, αρκετοί στην πολιτική πιάτσα, να το πω έτσι, λένε ότι αυτό το σενάριο πλέον είναι και το σενάριο παύλα φαβορή για τους επόμενους μήνες. Δέχεται εισηγήσεις να προχωρήσει σε εκλογές, γιατί είναι γνωστό σε όσους ξέρουν, παρακολουθούν από πιο κοντά τα πολιτικά πράγματα, αλλά να το πούμε γιατί πολλοί κόσμος δεν το ξέρει, ότι οι επόμενες εκλογές θα γίνουν υποχρεωτικά με το σύστημα της απλής αναλογικής. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, πρέπει να πάει σε εκλογές ή πρέπει να προσπαθήσει να πάει σε εκλογές. Στη μέγιστη δυνατή διαφορά πρέπει να βρει τη χρονική περίοδο για να έχει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, γιατί η απλή αναλογική είναι ένα δύσκολο εκλογικό σύστημα για το πρώτο κόμμα. Ακριβώς γι' αυτό του λένε να πάει μέχρι το φθινόπωρο. Να πάει σε εκλογές που, όπως ξέρουμε, δεν θα αναδειχθεί η κυβέρνηση η οποία προκύπτει μέσω της απλής αναλογικής με το συνδυασμό των δύο μεγάλων, των δύο πρώτων κομμάτων. Άρα θα πάει σε επαναληπτικές, που σημαίνει επί 6 μήνες η χώρα θα ζει προεκλογική περίοδο. Αν όσοι του προτείνουν αυτό το αυτοκτονικό σενάριο... Δεν είναι απαραίτητο, Δημήτρη. Εάν το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι εξαιρετικά υψηλό. Πόσο να είναι, Γιώργο, είναι εξαιρετικά με την υψηλό αναλογική. Και από τα γκάλο που φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα, αρκετοί του λένε ότι θα πρέπει να αξιοποιήσει αυτή την πολιτική συγκυρία, γιατί δεν θα την ξαναβρει για να σπάσει την απλή αναλογική. Αυτά όμως θα τα δούμε στην πορεία. Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολλές μονάδες. Ένα μέτρο που επίσης συνηγορεί προς την κατεύθυνση αυτή που μου ανέπτυξες τώρα. Στο ερώτημα της ΜΑΡΚ, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, τι θα συνέβαινε
τώρα με τη μεσούση της πανδημίας, το 51% απαντάει ότι θα ήταν χειρότερα, το 25% περίπου τα ίδια και μόλις ένα 9,9% 10, έτσι να το στρογγυλέψω, απαντά ότι θα ήταν καλύτερα. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμεθα δηλαδή ότι δεν εμπιστεύονται ουσιαστικά την προηγούμενη κυβέρνηση σε κρίσιμες καταστάσεις. Για τον Τζόρδα δεν σου ομιλώ, τα ποσοστά είναι απίστευτα. 94, ο Τζόρδας έχει ποσοστά αποδοχής, Μπρέζνιεφ. Μπρέζνιεφ 94,6%, δηλαδή όλος ο ελληνικός λαός λέει ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει απόλυτα εξαιρετικά καλά καλή δουλειά. Εξαιρετικά καλή δουλειά. Τώρα για να αποφορτήσουμε και λίγο το κλίμα, γιατί είναι περίοδος που όλοι προσπαθούν να περάσουν, όσοι δεν είναι με τις οικογένειές τους, γιατί οι υπόλοιποι μένουν στο σπίτι. Οι βουλευτές όμως και τα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου που έχουν και άλλες παρουσίες, ο κύριος Φωτήλας εδώ τον βλέπουμε, συνελήφθη σήμερα στην πλατεία Όλγας να κάνει ποδήλατο. Δικαίως, Γιώργο Κάλλη, γύρω-γύρω από το Συντριβάνι με τα παιδιά του. Τον έφαγαν τα μέτρα τον άνθρωπο. Ο Μπονάνος του κλείσε το Νότιο Πάρκο, ο Πελετίδης του κλείσε το θεατράκι έως τη, πώς το λένε, το... Ως την Κανελοπούλου. Ναι, με συνέπεια να μην έχει. Πού να κάνεις ποδήλατο πλέον? Η ΜΕΝ και η ΔΕ περιφέρεια και δήμαρχος κλείσαν τα πάντα. Και κάνουν στο κέντρο της Πάτρας τις βόλτες τους ο ίδιος με τα παιδιά του, χαλαρώνοντας και αυτός. Η φωτογραφία και διακινήθηκε στο διαδίκτυο από κάποιον μαρτυριάρη πριν από λίγες ώρες. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην ημέρα δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που ήταν η σημερινή για την Πάτρα. Σωματεία βρέθηκαν σήμερα έξω από σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της ημέρας δράσης για τους εργαζόμενους στα σούπερ μάρκετ που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης μαζί με ντελιβεράδες, εργαζόμενους στις προμήθειες τροφίμων και άλλους χώρους, ώστε να μην μείνει κανένα νοικοκυριό χωρίς τρόφιμα. Από πολύ νωρίς εργαζόμενοι έδωσαν το παρόν έξω από τις πόρτες των σούπερ μάρκετ της Πάτρας, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του κλαδικού σωματείου εμποροϋπαλλήλων σε εμπορικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ομού Αχαΐας, εκφράζοντας έτσι την αλληλεγγύη τους στον καθημερινό αγώνα των εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ και δηλώνοντας ότι θα είναι στο πλάι τους για τα μέτρα υγείας που πρέπει να πάρθουν στους χώρους εργασίας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Σούπερ Μπι. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα μας εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.